Και πάλι αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στον θαυμάσιον λιμώνα των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Αν θυμίστε, είχαμε μείνει στη 15η κατήχησή του. Είχαμε φτάσει έως την 9η παράγραφον και μένουν 5-6 γραμμές μόνο για να τελειώσει η 9η παράγραφος. Το όλο του θέμα που διαπραγματεύεται στην 15η κατήχησή του Άγιος Κύριλλος είναι η ανακαίνιση του σύμπαντος και η εμφάνιση του Αντιχρίστου και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν τα είπα χρονικώς καλά, αλλά έτσι τα πιάνει. Ομιλεί για την ανακαίνιση του σύμπαντος, λέγει ωραιότατα εδώ ότι θα γίνει καινούριος ο κόσμος, αλλά πριν γίνει καινούριος ο κόσμος θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά από Αυτόν θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του παρουσία και τότε θα τελειώσει η ιστορία και θα αρχίσει η Βασιλεία του Θεού. Είχαμε δει πολλά και σπουδαία και αξιόλογα σημεία στην πολύ σπουδαία αυτή κατήχησή του. Μένουν βέβαια και άλλα πολλά να πούμε και όπως θα δείτε κάθε του λέξη και κάθε του φράση είναι γεμάτη από νόημα και περιεχόμενο, γι' αυτό και δεν μπορούμε βέβαια να ευωδώσουμε τρέχοντας σε τέτοια κείμενα. Και σας διαβάζω. Και τέως κατά μέρος ήρξα το αποστέλιν τους εαυτού προδρόμους. Είναι έτοιμος έλθει λοιπόν επί την θύραν. Βλέπε τίνην σε αυτόν άνθρωπε και ασφαλίζου την ψυχήν. Από εκεί που άρχισα υπάρχει βεβαίως τελεία στην προηγουμένη πρόταση, αλλά το νόημα όπως βλέπετε για να το καταλάβουμε πρέπει να πάμε στα προηγούμενα και αναφέρεται στην προειδοποίηση που πρέπει να πάρουν οι πιστοί για την παρουσία του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λέγει ότι ο Αντίχριστος ήρξα το αποστέλιν τους εαυτού προδρόμου. Άρχισε λέγει να αποστέλει ο Αντίχριστος τους δικούς του προδρόμους ώστε όταν θα έλθει να είναι έτοιμος δια το ολέθριον έργον του. Είναι έτοιμος έλθει το λοιπόν επί την θύραν, το θύμε ήτα, στο θύραμα, στο κυνήγι. Βλέπε τίνιν σε αυτόν, πρόσεχε λοιπόν άνθρωπε τον εαυτόν σου και ασφάλιζε την ψυχή σου. Ποιοι είναι αυτοί οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου και πώς μπορεί να αποστέλει ο Αντίχριστος τους προδρόμους του που γνωρίζουμε ότι ακόμη δεν έχει έλθει. Και εφόσον θα είναι πρόσωπον ανθρώπινων, όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο αριθμός ξι σίγμα ταφ ξι σίγμα ταφ 666 είναι λέγει αριθμός ανθρώπου, το λέγει σαφώς εκείνες οι ανοησίες που λέγονται ότι σημαίνει τούτο ή εκείνο. Μάλιστα άκουσα μία τελευταία ότι εκπροσωπεί λέει ο αριθμός αυτός, επειδή είναι αριθμός, την εποχή των κομπιούτερ. Δηλαδή δεν είναι ο Αντίχριστος πρόσωπον, απλώς αντιπροσωπεύει αυτήν την τεχνολογία της εποχής που λέγεται κομπιούτερ, που λέγεται πληροφορική,
Αυτό λέει είναι ο Αντίχριστος. Και το άκουσα από στόμα καθηγητού πανεπιστημίου. Ας είναι. Το θέμα είναι ότι και της θεολογίας δει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι ορθά πράγματα. Άνθρωποι που δεν διάβασαν ούτε ανάγνωση την Αγία Εγγραφή. Θα μου πείτε είναι δυνατόν, ακούστε, ούτε ανάγνωση την Αγία Εγγραφή. Δεν είναι τώρα ούτε τρόπος ούτε καιρός να σας πω γιατί. Το θέμα είναι ότι από την άγνοια των γραφών, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και η λίμνη των αιρέσεων ησύχθη και ο διαφθαρμένος βίος και αυτή η άγνοια των γραφών τα άνω κάτω πεποίηκεν. Όλα τα έχει αναποδογυρίσει αυτή η άγνοια των γραφών. Έτσι, αγαπητοί, είναι άνθρωπος ο Αντίχριστος. Όλοι οι πατέρες που μελέτησαν βαθύτατα την Γραφή και που μακάρι να είχαμε τα μάτια τους το πως είδαν την Γραφή, και μπορούμε να τα έχουμε τα μάτια τους, γιατί δεν είναι παρά τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Εάν περνούμε τον καιρό μας μέσα στα έργα τους, τότε θα αποκτήσουμε και έχουμε νύψη και έχουμε ζήλο, τότε θα αποκτήσουμε τα μάτια των πατέρων ή τα μάτια του Αγίου Πνεύματος, και θα δούμε ότι πράγματι ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελίτης Ιωάννης, αριθμός ανθρώπου εστίν. Αλλά αφού λοιπόν θα είναι άνθρωπος, ερωτούμε πώς είναι δυνατόν να αποστέλει τους προδρόμους του που ακόμη δεν έχει έρθει. Όταν επί παραδείγματι γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάτι συναφές, όταν ο Άγιος Κύριλλος τον 4ο αιώνα γράφει αυτά και λέγει ότι στέλνει, λέει, τους προδρόμους του. Ούτε σήμερα ξέρουμε αν ο Αντίχριστος υπάρχει, δεν υπάρχει. Πού το ξέρουμε? Θα πω άλλη μια φορά που σας το είπα και πέρυσι. Εκείνη η διάδοση ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, προσέξτε, είναι παραπλανητική. Αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος θα αναγνωριστεί από τα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι γεννήθηκε? Από πού το ξέρουμε? Από πού το ξέρουμε? Για να δείτε το ασύστατο του πράγματος και ότι πόσο υπάρχει κίνδυνος. Συνεπώς, αφού είναι άνθρωπος, θα επαναλάβω, πώς στέλνει τους προδρόμους του? Δεν στέλνει ο Αντίχριστος τους προδρόμους του, αλλά πίσω από τον Αντίχριστο και τους προδρόμους είναι ο διάβολος. Μην ξεχνάτε αυτήν την ανίερη τριάδα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Ο δράκον ο πυρός, ο κόκκινος δράκον, αυτός που ζητούσε να καταπίει, λέει, το άρσεν, το άρεν τέκνον εκείνης της γυναικός που ήταν σε όραμα, βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στον ουρανό και πατούσε στη σελήνη και φορούσε τον ήλιο, που δεν είναι παρά η Θεοτόκος η Εκκλησία. Η Θεοτόκος η Εκκλησία. Και το άρεν τέκνον είναι ο ενανθρωπής σας Θεός Λόγος. Και ζητούσε, λέει, να το καταπιεί. Ήταν όλη εκείνη η προσπάθεια του σατανά να ματαιώσει το έργο του Ιησού Χριστού. Όλη η ζωή του Χριστού, από τη στιγμή που γεννάται, ο πρώτος θα λέγαμε πρόδρομος του Αντιχρίστου στα χρόνια του Χριστού, ποιος λέτε ήταν? Ο Ηρώδης. Αλλά πίσω από τον Ηρώδη ποιος ήταν? Ο διάβολος. Αυτός ο δράκον, ο πυρός, ο κόκκινος. Και λέγεται κόκκινος γιατί ο διάβολος, όπως λέει ο Κύριος,
από την αρχή ή το ανθρωποκτόνος. Και συνεπώς κόκκινος από τα αίματα των ανθρώπων που φωνεύει, νοητός εννοείται και πραγματικός αν θέλετε ακόμη. Αυτός είναι ο εισηγητής του θανάτου. Ο διάβολος είναι ο εισηγητής του θανάτου. Λοιπόν, πίσω λοιπόν από τον Αντίχριστον είναι ο διάβολος. Το τρίτον πρόσωπο της ανιέρου τριάδος είναι ο ψευδοπροφήτης. Και αυτός άνθρωπος θα είναι. Αλλά και ο δεύτερος και ο τρίτος θα εμπνέονται από τον διάβολο. Δεν υπάρχει δε καμία αμφιβολία ότι είναι ο διάβολος, διότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη δίδει πολλά του προσωνύμια του διαβόλου που είναι σαφώς αυτός, δηλαδή που καθορίζεται η ταυτότητά του. Τι λέγει? Ο δράκον, ο διάβολος, ο όφης, ο αρχαίος και ούτω καθεξής. Δίνει 5-6 χαρακτηρισμούς, ώστε δεν στέλνει τους προδρόμους ο Αντίχριστος τώρα, αφού σας είπα μπορεί να μην έχει γεννηθεί ακόμα, αλλά του στέλνει ο διάβολος που θα προετοιμαστεί το έδαφος για να έρθει ο Αντίχριστος, για να χρησιμοποιηθεί αυτό το έδαφος για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Όχι ο Αντίχριστος, ο πάντα διάβολος. Συνεπώς, όταν εδώ μιλεί ο Άγιος Κύριλλος περί προδρόμων, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι οι πρόδρομοι είναι φορείς, αυτό προσέξατε το σας παρακαλώ, είναι φορείς του πνεύματος του Αντιχρίστου. Φορείς του πνεύματος του Αντιχρίστου. Αυτό μας χρειάζεται. Και θα ήθελα να το καταλάβετε, διότι τρομοκρατούμεθα, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρετε έχουν αρρωστήσει, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και τι θα κάνουμε και τι θα γίνει. Πλέομαι δε στον ωκεανό του πνεύματος του Αντιχρίστου και δεν το καταλαβαίνουμε. Σας το έχω πει και πέρσι και ξανά και ξανά σας το έχω πει αυτό. Περίεργο πράγμα, φοβόμαστε το πρόσωπο του Αντιχρίστου και μένουμε αμέριμνοι στο πνεύμα του Αντιχρίστου. Και το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι να μας κρατήσει μακριά από τον Χριστό. Ακόμη, το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσουμε, να είναι στην πράξη, στην εφαρμογή άρνησης του Ιησού Χριστού. Θέλετε να σας δώσω τον ορισμό του Αντιχρίστου? Τον δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ποιος λέει γίνει ο Αντίχριστος? Εκείνος ημί ο αρνούμενος, έτσι το λέει επιλέξη, εκείνος που αρνείται ότι ο Χριστός ήλθε εν σαρκή. Δηλαδή αυτός που αρνείται την αληθινή σάρκωση του Θεού. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Εκείνος που αρνείται την αληθινή θεότητα του Χριστού. Συνεπώς, εάν αρνηθώ την θεία φύση του Χριστού, όπως την αρνήθηκε ο Άριος, είμαι Αντίχριστος. Γι' αυτό σας έλεγα μια κάποια φορά πέρυσι, ή μάλλον στην Αποκάλυψη σας το έλεγα, όταν αναλύαμε, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς θεωρεί τον Ιούδα Αντίχριστον, τον Άριον Αντίχριστον και λοιπά, και φτάνει στον δυτικό χριστιανισμό τον εκοσμικευμένο, που κάνει εντύπωση αυτό. Ναι, διότι ο Άριος αρνήθηκε τη θεία φύση του Χριστού και δεν είναι τίποτα άλλο παρά κατά κυριολεξία η πλήρωση του ορισμού περί Αντιχρίστου που δίδει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Αντίστροφα, η άρνηση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, ότι δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά ήτανε κατ' επίφαση, ήτανε κατά δόκιση, που είναι ο δοκιτισμός, που είναι δηλαδή ο λεγόμενος μετέπειτα των δοκιτισμών ο μονοφυσιτισμός, δεν είναι παρά και αυτό αντίχριστον πνεύμα, αντίχριστος θέσης. Ποια είναι η ορθόδοξος θέσης? Ότι ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Ιησούς είναι Χριστός, δηλαδή Μεσσίας, και είναι θεάνθρωπος. Θα το λέγαμε ο το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Όταν δεν λέμε εκείνη τη μικρή μικρή ευκούλα αλλά γεμάτη δυναμισμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ομολογούμε ορθοδόξως το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, διότι με το Κύριε ομολογούμε τη θεότητά του, με το Ιησού ομολογούμε την ανθρωπότητά του, και με το Χριστέ ομολογούμε τον τίτλο του και το σχέδιό του και το σκοπό του και το έργο του επάνω στη γη, λέει το λυτρωτικό του έργο. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο Θεάνθρωπος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε να μας σώσει. Αυτόν επικαλούμεθα, επάνω σε αυτό το μοτίβο, ότι ο Χριστός είναι Θεός τέλειος, άνθρωπος τέλειος και είναι Χριστός, δηλαδή λυτρωτής, ζητούμε, ποντάρουμε, βασίζομαι, θεμελιώνουμε το ελέησον με. Κατά τα άλλα, εάν δεν είναι θεανθρώπινον το πρόσωπο του Χριστού, το ελέησον με πέφτει στο κενό και δεν έχει καμία αξία. Το ελέησον με έχει αξία από τη στιγμή που δέχομαι το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Συνεπώς, ποιοι είναι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου? Εκείνοι που αρνούνται ή την θεία ή την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Εξάλλου το λέει ο τίτλος, Αντιχριστός, δηλαδή αρνητής του Χριστού. Και πώς μπορώ να αρνηθώ τον Χριστό? Όχι μόνο στο χώρο της πίστεως, αλλά και στο χώρο της ζωής. Και εις μεν των χώρων της πίστεως, σας το ανέλησα και το είδατε με σαφήνεια. Θα το πω άλλη μια φορά. Όλοι εκείνοι που διακηρύσουν είτε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είτε μάλιστα αυτό κυρίως, αν θέλετε την ανθρωπίνη του φύση τη δέχονται, όχι όμως ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, άρα αρνούνται τη θεότητα. Και ξέρετε ποιοι είναι όλοι εκείνοι που αρνούνται την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού ή τη θεία φύση καλύτερα του Χριστού? Ξέρετε ποιοι είναι? Όχι οι άθεοι, είναι εκείνοι που σου λέει σπουδαίος ο Ιησούς Χριστός, σπουδαίος, αλλά όχι Θεός. Είναι πολλοί. Ο μαρξισμός, ο μασονισμός, η θεοσοφία αρνούνται την θεία φύση του Χριστού. Αυτές είναι οι θεωρητικές θέσεις αρνήσεως, και συνεπώς είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σαφώς, σαφέστατα, και πιο σαφώς από σαφώς. Το καταλάβατε? Ποιο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου? Αυτό μπόλικο στην εποχή μας και στην προηγούμενη και στην προπροηγούμενη και στην επόμενη και στην μεθεπόμενη. Μπόλικο, πλούσιο, ωκεανός. Κολυμπούμε μέσα σε αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου, στον χώρο της πίστεως, στον χώρο της ζωής
Άκουσατε. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, για εκείνους οι οποίοι αρνούνται τον Χριστό πάνω στην εφαρμογή, ομιλεί περί χριστιανών και για τους οποίους λέγει σας έλεγα, όταν ήμουν δηλαδή στους Φιλιππούς, και για τους οποίους τώρα που γράφω κλαίγοντας γράφω. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Δια τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Τι είναι αυτή? Ον των οποίων, αναφορική αντωνυμία πληθυντικού, δασία περισπομένη, των οποίων ον ο Θεός, η κοιλία. Πότε είναι ο Θεός μου η κοιλιά μου? Κοιλία. Κοιλία είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός που δείχνει, όπως τα ξέρετε, ο ηλιστής άνθρωπος. Ο ηλιστής άνθρωπος ενδιαφέρεται δια την κοιλία και τα υπό την κοιλία, δια την γαστέρα και τα υπό την γαστέρα, τα υπογάστρια. Αυτός είναι ο ηλιστικός άνθρωπος. Όταν ο Θεός είπε δια τον όφιν, τον διάβολον, θα σέρνεσαι, λέει, στη γη και θα τρως όλες τις μέρες της ζωής σου χώμα. Είναι στο βιβλίο της Γενέσεως. Τι θα πει θα σέρνεσαι και θα τρως χώμα, αφού δεν ήταν φίδι ο διάβολος? Ο διάβολος είναι ο διάβολος, είναι πνεύμα ο διάβολος. Ότι το φρόνημα του διαβόλου θα είναι πάντοτε ηλιστικόν, ποτέ πνευματικόν. Ποτέ. Και χαίρεται ο διάβολος και ευοχείται ζώντας την ύλη, ενώ δεν είναι υλικός, ζώντας τις ειδονές, ενώ δεν έχει σώμα, ευρισκόμενος μέσα εις τους ανθρώπους που τους βάζει να ζουν κατά ηλιστικών και χαμερπή τρόπο. Άρα ο άνθρωπος του να φάμε, του να πιούμε, του πως θα ζήσουμε, και δεν βαριέσαι. Ο τρόπος αυτός ο ηλιστικός, τι λέει μάλιστα εκεί για τους ανθρώπους της εποχής του Νόε η Γραφή? Ότι ουμή καταμείνει το πνεύμα μου το Άγιον επ' αυτής, δεν θα μείνει το Άγιο μου πνεύμα σε αυτούς. Γιατί? Δια το είναι αυτούς σάρκας. Αυτό, οι ληστές, σαρκικοί άνθρωποι. Δεν σημαίνει σάρκα το σώμα. Ποιος την έκανε την σάρκα? Δεν την έκανε ο Χριστός, ο Θεός Λόγος. Αυτό καταργεί, αυτό κατηγορεί. Όχι προφανώς, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος. Αυτό θα πει είμαι σαρκικός άνθρωπος. Όχι ότι θα πάψω να έχω σάρκα σώμα, αλλά ο τρόπος που θα ζω. Συνεπώς, οι άνθρωποι που ζουν σαρκικά, ηλιστικά, αυτοί αρνούνται τον Θεό. Τι λέει? Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Σαφώς, σαφέστατα το λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα αυτοί ήδη ζουν το πνεύμα του Αντιχρίστου στην εφαρμογή. Τι είναι ο τρόπος αυτός? Ο εφαρμοσμένος αντιχριστιανισμός, ο εφηρμοσμένος αντίχριστος. Ώστε βλέπετε, επί θεωρητικού επίπεδου, αν αρνηθώ την φύση του Χριστού, τη θεία ή την ανθρωπίνη, και επί πρακτικού επίπεδου, με τον τρόπο της ζωής που θα ζήσω. Τι λέτε τώρα? Πέστε μου τι λέτε τώρα. Η πρόδρομη του Αντιχρίστου, αυτό το πνεύμα δηλαδή της αρνήσεως, στην πράξη και στη θεωρία, πέστε μου, δεν είναι πλούσιο? Και αυτό το πράγμα δεν το φοβόμαστε? Αυτό πρέπει να φοβόμαστε. Και φοβόμαστε το πρόσωπο του Αντιχρίστου, το επιτέλους πρόσωπο του Αντιχρίστου. Πού θα με βρει αν Χριστό? Πού θα με βρει? Παίρνω τα βουνά αν το θέλετε. Πού θα με βρει? Ένα πρόσωπο είναι. Όσα όργανα και να έχει, δεν μπορώ να βάλω, να κρυφτώ κάπου? Να το πάρω και έτσι.
από το πνεύμα του Αντιχρίστου μπορείς να κρυφτείς, που κολυμπάς μέσα στο πνεύμα του Αντιχρίστου, αδελφέ μου? Δεν ζούμε μέσα στον κόσμο? Δεν ζούμε την νοοτροπία του κόσμου? Τι είναι η νοοτροπία του κόσμου? Δηλαδή το κοσμικό φρόνημα. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και νομίζουμε ότι δεν προσκυνούμε τον Αντίχριστο τη στιγμή που ζούμε κοσμικά. Αυτό πρέπει να μας τρομάζει. Θα το πω άλλη μια φορά. Αυτό πρέπει να μας τρομάζει. Σας παρακαλώ, ας το καταλάβουμε, για να μην κοιμόμαστε από το πλευρό το ένα και λέμε «Α, και μάλιστα εγώ πόσο είμαι, πόσο, 60-70 χρονών, δε, ώσπου να έρθει ο Αντίχριστος, εγώ θα έχω πεθάνει». Έχεις πει το ποτήρι του Αντιχρίστου, αδερφέ μου. Έχεις δοκιμάσει την παρουσία του με τον τρόπο με τον οποίο αυτός τους προδρόμους του τους εξαπέλυσε από προσώπου σατανά εις τον κόσμο αυτόν. Και μη φοβάσαι, τον έχεις, μη φοβάσαι τρόπος του λέγει, τον έχεις προσκυνήσει τον Αντίχριστο, τον έχεις προσκυνήσει. Λοιπόν, είμαι σαφής, εγώ σας το είπα, είμαι σαφής, το εδήλωσα. Μη πει κανείς δεν το ξέρω, δεν το άκουσα, σας το είπα. Βλέπε τίνιν σε αυτόν άνθρωπε και ασφαλίζω την ψυχήν. Τι λέγει? Βλέπε σε αυτόν. Προσέξτε εδώ. Δεν λέγει βλέπε πού είναι ο Αντίχριστος, σαν που να ακούγεται, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Μόσχα, στο Πεκίνο ή στο Τόκιο. Προσέξτε. Βεβαίως κάπου θα είναι ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, αφού ήταν άνθρωπος. Λέγουν ότι το κτίριο της ΕΟΚ έχει από πάνω εκεί το 666. Ναι. Αυτά όμως, αγαπητοί μου, αυτά είναι πολύ σπουδαία. Αλλά εγώ το βάρος το ρίχνω, το βλέπετε και εδώ γραμμένο, στον άνθρωπο τον ίδιο, πως θα σταθεί. Τι λέγει εδώ? Βλέπε σε αυτόν. Βλέπω, θα πει προσέχω. Ώρα. Ώρα. Γιατί του οράω ορό. Ώρα. Πρόσεχε. Οράτε, λέει ο Κύριος. Προσέχετε. Το λέμε και στη γλώσσα μας το βλέπω, με την έννοια του προσέχω. Κοίταξε τα μάτια σου τέσσερα. Βλέπε καλά, λέμε σε κάποιον. Εννοούμε. Πρόσεχε. Πρόσεχε τον εαυτόν σου. Βλέπε σε αυτόν, άνθρωπε. Δεν έχω λοιπόν παρά να κοιτάζω μέσα μου. Τι να κάνω? Είναι εκείνο που κάποτε οι Φαρισαίοι είχαν την εντύπωση ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται με τα παρατηρήσεως. Θορυβωδός έρχεται κάποιος, δημιουργεί, ξέρω εγώ, ένα κίνημα επαναστατικών και καταλαμβάνει την αρχή, διώχνει τους κατακτητάς και τα λοιπά. Και ο Κύριος απήντησε: η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Η παρατηρήσεως θα πει θεαματικά, δηλαδή με τον, να παρατηρούμε, αυτό θα θεαματικά, δηλαδή με υπηκό, με στρατό, με λόγχες, με ξυφολόγχες, με ασπίδες, με περικεφαλές, με κανόνια, με αεροπλάνα, με βόμβες, με πυράβλους. Όχι. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Δηλαδή θα αλλάξει ο εαυτός σου. Θέλεις λοιπόν να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα σου, και εγκαθιδριωμένη να μην έχει χώρο και θέση ο Αντίχριστος? Βλέπε σε αυτόν. Πρόσεχε τον εαυτόν σου. Το ακούσατε? Δεν λέγει παρακαλώ ο Θεός για του Μωυσέως? Πρόσεχε
φύλαξον την ψυχή σου, πρόσεχε σε αυτό, και φύλαξον την ψυχή σου σφόδρα. Επάνω στο πρόσεχε σε αυτό, σε αυτό είναι δοτική. Έχει κάνει ολόκληρη πραγματεία ο Μέγας Βασίλειος. Ολόκληρη πραγματεία. Πρόσεχε τον εαυτό σου και φύλαξε την ψυχή σου σφόδρα. Αγαπητοί μου, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ανησυχούμε τι θα γίνει, αλλά δεν ανησυχούμε να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι. Δεν νομίζετε πως είναι περίεργον? Εγώ σας το λέγω επίσημα, δυνατά από το λόγο. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί. Διαμαρτύρεται σε η Εκκλησία νυν ενώπιον Θεού ζώντος, προδιαλέγεται σε τα περί του Αντιχρίστου πριν παραγενέστε, και είτε επί σου γίνεται ουκ είδαμεν, είτε μετά σε γίνεται ουκ είδαμεν. Καλόν δε εστί ταύτα ειδότασε προασφαλίσαστε. Και τώρα διαμαρτύρεται η Εκκλησία μπροστά στο Θεό τον ζώντα, και σου τα προλέγει πριν γίνουν ό,τι αφορά στον Αντίχριστο, είτε στον καιρό το δικό σου έλθει ο Αντίχριστος, δεν το ξέρουμε, είτε μετά από σένα έλθει ο Αντίχριστος, δεν το ξέρουμε. Καλόν είναι όλα αυτά να τα γνωρίζουμε για να προασφαλιζόμαστε. Διαμαρτύρεται σε η Εκκλησία νυν ενώπιον Θεού ζώντος. Διαμαρτύρεται θα πει, δίνει τη μαρτυρία της με έναν έντονον τρόπον. Αυτό θα πει διαμαρτύρομαι. Το ρήμα διαμαρτύρομαι και στην Καινή Διαθήκη έχει αυτή τη σημασία. Διαμαρτύρομαι, δίνω μαρτυρία. Αλλά δίνω τη μαρτυρία, προσέξτε, ξαναλέγω, με έντονον τρόπον. Τότε λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι η Εκκλησία έρχεται και σου βγάζει κήρυγμα δυνατό και σου τα λέγει καλά καλά, δυνατά δυνατά, καθαρά καθαρά ενώπιον του Θεού. Πρόσεξε. Θα θέσω ένα ερώτημα οδυνηρών. Με πολύ μου λείπει, αλλά θα το θέσω το ερώτημα αυτό. Βέβαια αυτά που σας λέω εγώ εδώ, εγώ προσωπικά, Εκκλησία είναι αυτά, και μάλιστα μέσα στο χώρο της, του ναού αυτού τα λέμε, και όποιος άλλος μέσα στο χώρο του ναού του Θεού ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, αλλά εξ ονόματος της Εκκλησίας, επειδή είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ειδοποιεί το λαό του Θεού περί του πράγματος τούτου. Το οδυνηρό ερώτημα είναι, λυπούμε που το λέω, η επίσημος διοίκησης της Εκκλησίας έχει ενημερώσει τον λαόν του Θεού? Όχι. Θα λέγαμε, τι περιμένει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι το λέγουν αυτό? Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, πρώτοι εσείς πρέπει να το αντιλαμβάνεστε, γιατί εσείς το ζείτε. Γιατί η Εκκλησία δεν βγάζει ένα βιβλίο, μία εγκύκλιο, να ξέρουμε τι θα κάνουμε, πώς θα σταθούμε μπροστά στο μεγάλο αυτό θέμα? Έχει γίνει δε
πολλή αναφορά στο θέμα σε παγκοσμία κλίμακα. Το περίεργο είναι ότι το θέμα ξεκίνησε από την Αμερική και μάλιστα από τους προτεσταντικούς χώρους. Ό,τι έχει γραφεί γράφτηκε σε βιβλία προτεσταντικά. Εν τούτης, από πλευράς Ορθοδόξου δεν ξέρω τι έχει γραφεί. Έχουν γραφεί βιβλία, αλλά είναι εκείνη, θα λέγαμε, ας με επιτραπεί να το πω, η ιδιωτική αγαθή προαίρεσης να γράψω ένα βιβλίο και να ενημερωθεί ο λαός. Έχουν βγει 1, 2, 3, 4, 5 βιβλία, έχουν βγει πρόσφατα, κυκλοφορούν. Αλλά επειδή πολλές φορές υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο, διότι δεν είναι ένα βιβλίο προϊόν συλλογικό, οπότε η Εκκλησία πάντα στηρίζεται επάνω σε μια συλλογική απόφαση. Δεν στηρίζεται πάνω στα οικουμενικά και τοπικά συνόδους. Το να πω εγώ κάτι, μόνο αν είμαι άγιος, θα μπορεί να πάρει κανείς τις μετρητής αυτά που έχω πει. Αλλά δεν μπορώ να κάνω λάθος. Άνθρωπος δεν είμαι. Και μάλιστα ερμηνευτικά λάθη. Και μάλιστα επί τόσο δυσκόλων και σπουδαίων θεμάτων. Χωρίς βεβαίως να υπάρχει πρόθεση να σταθεί κανείς αιρετικός, να φυλάξει ο Θεός. Άνθρωπος όμως κανείς είναι, κάνει ένα λάθος. Ένα λάθος δεν καθορίζει αιρετικότητα. Όχι προς Θεού, όχι. Αλλά η επιμονή στο λάθος καθορίζει την αιρετικότητα. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει η συλλογική απάντηση στο θέμα αυτό? Περί συλλογικής απαντήσεως ο λόγος. Γιατί δηλαδή, θα λέγαμε, η σύνοδος της Εκκλησίας, δηλαδή η ιεραρχία της Εκκλησίας, να μην έλθει να πει «Χριστεπώνυμον πλήρωμα, λαέ του Θεού, το πράγμα έχει έτσι και έτσι και έτσι». Εγώ δεν έχω δει τίποτα να έχει γίνει, εκτός αν έχει γίνει και το ξέρετε εσείς και δεν το ξέρω εγώ. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι λοιπόν εδώ κάτι σημαντικό, διότι έρχεται να πει ο Άγιος Κύριλλος: «Διαμαρτύρεται η Εκκλησία, σου δίνει τη μαρτυρία της κατά έντονων τρόπων». Μα δεν δίνει σήμερα η Εκκλησία την μαρτυρία της κατά έντονων τρόπων. Εδώ όμως κρύβεται κάτι, χωρίς να πάει το μυαλό σας όμως πιο πολύ, θα το υπογραμμίσω, και είναι πολύ επικίνδυνο να γλιστρείς το μυαλό σας παρακάτω με αυτά που θα σας πω τώρα. Τι δηλαδή? Αν ενθυμίστε τότε που κάναμε την ερμηνεία της Αποκαλύψεως, το πού θα καθίσει ο Αντίχριστος, σε ποιο ναό του Θεού, και είδαμε να λέγει ο Άγιος Κύριλλος, σε ποιο ναό λέγει? Εδώ, σε αυτό το ναό που κάνουμε τις κατηχήσεις? Και ξέρετε ποιος ναός ήταν? Εκείνον τον οποίον επισκεπτόμαστε όταν πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή ο ναός της Αναστάσεως. Ήδη εκτίστη και εκεί μέσα γίνονται οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Εδώ λέει θα έρθει ο Αντίχριστος να καθίσει, που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς ότι και εις αυτόν τον ναόν του Θεού θα καθίσει. Άπαγε, εις τον ναόν του Σολομώντος θα καθίσει. Θα τον κτίσει και εκεί θα ανακηρύξει εαυτόν Θεόν. Λέγει ο Αρέθας, ένας ερμηνευτής της Αποκαλύψεως, ο οποίος αντιγράφει τον Άγιον Ανδρέα Κεσαρίας. Και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας δεν κάνει παρά μία συναγωγή προηγουμένων παλαιότερων του πατέρων, ό,τι σκόρπιο βρήκε στο θέμα της Αποκαλύψεως. Σε ποιο ναό λέγει? Ακόμη και εις το ναό της Κωνσταντινού Πόλεως μπορεί να καθίσει ο Αντίχριστος. Έχει δίκιο? Ναι. Γιατί? Εάν ένας πατριάρχης είναι αιρετικός,
τότε δεν κάθεται ο Αντίχριστος και εις αυτόν τον ναό του Θεού? Αλλά το θέμα είναι πιο κάτω. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Δανίλ σε ένα όραμά του είδε ότι ο δράκον, ο διάβολος, σήκωσε την ουρά του, αυτό το τέρας, ο διάβολος, το ξαναλέγω, σήκωσε κατά εικονικών τρόπων την ουρά του επάνω έως, λέει, τα στέρια του ουρανού, και με μία κίνηση της ουράς του έπεσε το τρίτον των αστέρων. Τι είναι οι αστέρες? Αυτή την εικόνα που λέγει ο Δανίλ, ακούστε πως το λέγει ο Χριστός: όταν θα έρθουν αυτοί που θα έρθουν να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Οι αστέρες είναι σύμβολον, είναι εικόνα των εκλεκτών και των υψηλά ισταμένων. Και έτσι λοιπόν φτάνει η ουρά του διαβόλου εκεί και τους ρίχνει κάτω, που σημαίνει, εξάλλου είναι σημειωμένο στην εποχή μας, δεν μιλάω ουτοπιστικά, και στο παρελθόν έχει συμβεί και εις το παρόν και εις το μέλλον, γιατί όχι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υψηλά ίστανται, οι οποίοι έχουν ανακατευτεί με κάτι οικουμενισμούς, με κάτι παράξενα πράγματα. Κληρικοί, υψηλά ιστάμενοι, και οι οποίοι, παρακαλώ, ουσιαστικά έχουν προδώσει την Εκκλησία. Πέστε μου, αυτοί τώρα θα έρθουν να μιλήσουν και να διαμαρτυρηθούν δια το πνεύμα του Αντιχρίστου και δια των Αντίχριστων? Ποτέ. Αφού οι ίδιοι ζουν το πνεύμα του Αντιχρίστου, τι θα διαμαρτυρηθούν? Αυτά που είπα είναι οδυνηρά. Είναι εκείνα για τα οποία πρέπει να κλαίμε μέρα νύχτα. Κλαίτε πάνω σε αυτά τα θέματα? Σας πιάνει μελαγχολία? Δεν σας το κρύπτω, αγαπητοί μου, εγώ δεν είμαι από φύση μου μελαγχολικός άνθρωπος. Μελαγχολώ όταν σκέπτομαι αυτά. Μελαγχολώ. Κάποτε ώρες, κάποτε μια μέρα ολόκληρη, κάποτε 2-3 μέρες. Είμαι αμίλητος. Μελαγχολώ, πώς να σας το πω, όταν σκέπτομαι αυτές τις καταστάσεις. Δεν μελαγχολώ για αυτόν τούτον τον Αντίχριστον. Μελαγχολώ για αυτά τα πράγματα. Διότι γίνεται η άλωσης πριν ακόμα έλθει ο Αντίχριστος. Και αυτό είναι που πρέπει να μας κάνει να συγκλονιζόμαστε και να κλαίμε και να μελαγχολούμε. Οπότε, μήπως δεν θα πρέπει να περιμένουμε πάντοτε να μας υποθεί το ορθόν? Εγώ σας έχω πει, χθες σας το είπα, και προχθές, χθες το πρωί στο μοναστήρι μας, και κατά καιρού σας το λέγω, ότι βιάζουμε να σας πούμε λίγο λόγο Θεού, λίγο λόγο Θεού, και άλλοι βιάζονται. Και όταν σας λέγω ότι δεν θα ακούγεται λόγος Θεού κάποια μέρα, δεν εννοώ μόνο ότι δεν θα ακούγεται, αλλά δεν θα ακούγεται ορθόδοξος λόγος Θεού. Μπορεί να ακούγεται λόγος Θεού, αλλά δεν θα είναι λόγος Θεού. Συνεπώς, όταν θα υπάρχουν καθησυχαστικές καταστάσεις που να καθησυχάζουν το λαό, α, δεν είναι τίποτε αυτό, δεν είναι τίποτα εκείνο, αυτό είναι από το Θεό? Όταν λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι διαμαρτύρεται η Εκκλησία ενώπιον Θεού ζώντος, μπορούμε να καθησυχάζουμε τον λαόν και να λέμε, α, δεν είναι τίποτε αυτό, δεν είναι τίποτε εκείνο? Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Εγώ σας είπα κάτι ως υπαινιγμόν. Τώρα εσείς μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερα πράγματα. Μόνο μην γλιστρήσει πιο πολύ η φαντασία σας και κακίσουμε πράγματα και καταστάσεις
Μόνο να προσέχουμε, αγαπητοί μου. Μόνο να προσέχουμε, τίποτε άλλο. Και ήθε ο Θεός να φωτίζει όλους εκείνους που ποιμένουν την Εκκλησία του Χριστού, να την ποιμένουν θεοφιλός και ορθοδόξος, και να λέγουν πάντοτε το ορθόν και πάντοτε να χρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να σαλπίζουν πρώτου εχθρού για να φυλάγεται ο λαός του Θεού. Γιατί λέγει στον προφήτη ότι σκοπόν τεθικάσε, σε έβαλα φρουρών. Εάν σαλπίσεις και ο άλλος κοιμάται, αυτός είναι υπεύθυνος για την ψυχή του. Εάν όμως δεν σαλπίσεις, από το χέρι σου, λέγει, θα ζητήσω το αίμα της χαμένης αυτής ψυχής. Γι' αυτό σας είπα, θα πρέπει να έχουμε τον φόβο του Θεού, όχι φοβίες, εκείνα που κυκλοφορούν τα παράξενα και τα ανεύθυνα, τον φόβο του Θεού, να μην προσκυνήσουμε τον Αντίχριστον, μένοντες στο πνεύμα του Αντιχρίστου. Διαμαρτύρεται σε η Εκκλησία νυν ενώπιον Θεού ζώντος. Προδιαλέγεται εσύ τα περί του Αντιχρίστου πριν παραγενέστε. Είδατε, προδιαλέγεται. Στα λέει πιο μπροστά. Πριν γίνουν ό,τι αφορά εις τον Αντίχριστο. Γιατί? Διότι πρέπει ο λαός του Θεού να μην είναι ανυποψίαστος. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο όπλο του σατανά είναι ο ευνηδιασμός. Ο πιστός που είναι έτοιμος και δεν ευνηδιάζεται συνεπώς, αυτός δεν πέφτει εύκολα. Όπως και το στράτευμα το οποίο έχει το νου του και ευνηδιασμό να κάνει ο αντίπαλος, πάλι επειδή είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, είναι έτοιμος, υπάρχει ετοιμότης. Δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Ευνηδιασμός θα πει να έχω πέσει για ύπνο και να έχω βγάλει και τις αρβίλες μου. Θυμήθηκα τώρα μια σκηνή που κάποτε μας είπαν ένα βράδυ να μην βγάλαμε τις αρβίλες μας, και βέβαια εγώ τις έβγαλα και τις έβαλα ψεύτικα στην άκρη της κουβέρτας για να φέρω ότι τις φορώ, αλλά τις είχα βγάλει όμως. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται ο εφοδεύων, λέει στον σκοπόν έξω από το φυλάκιο, οι στρατιώτες, λέει, φοράνε τις αρβίλες. Λέει, φοράνε. Εγώ τώρα ακούω, αλλά πώς να τις βάλω, δεν είχα καιρό. Έκανα τον ψόφιο στην κουβέρτα μου από κάτω. Έρχεται λοιπόν, μεγαλοπρεπός, τραβάει την κουβέρτα, έμπαιναν σύξυλες οι αρβίλες έξω από τα ποδάρια μου. Βέβαια, υποτίθεται ότι έκανα πάντα τον κοιμισμένο. Την άλλη μέρα είχαμε αναφορά. Αυτό θα πει να είσαι έτοιμος, να μην κοιμάσαι και να φοράς τις αρβίλες σου. Αγαπητοί μου, αυτή η ετοιμότηση είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε πως το είπε ο Χριστός? Γρηγορείτε. Α δε λέγω ημίν. Α δε λέγω, συγγνώμη, α δε λέγω ημίν λέγω. Γρηγορείτε. Εκείνα που σας λέγω, σε εσάς τα λέγω. Γρηγορείτε. Δηλαδή μένετε ξύπνοι, για να μην ευνηδιαστείτε από τον εχθρόν. Είτε τι σου γίνεται που κείδαμε, είτε λέγει στα χρόνια τα δικά σου γίνουν αυτά, δεν το ξέρουμε, είτε μετά από σένα γίνουν, δεν το ξέρουμε. Καλόν δε εστίν, είναι καλόν, ειδότασε, προασφαλίσαστε. Αφού τα γνωρίζεις, να προασφαλιστείς. Είδατε εκείνο το προασφαλίζεστε, προδιαλέγετε, πριν παραγενέστε και ούτω καθεξής. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την δεκάτην παράγραφον. Ο Χριστός ο αληθής, ο του Θεού μονογενής Υιός, ουκέτι από γης
έρχεται. Εάν της έλθει εντερήμης φαντασιοσκοπών, μη εξέλθεις. Εάν είπωση ιδού όδε ο Χριστός ιδού εκεί, μη πιστεύσεις. Κάτω και εις γην μη βλέπε λοιπόν. Εξ ουρανών γάρ ο δεσπότης κατέρχεται ου μόνος ως προτούτου, αλλά πολλωστός υπό μυριάδων αγγέλων δορυφορούμενος, ουδέ και κρυμμένος ως ιετός επιπόκων, αλλος αστραπή φανερός εκλάμπων. Αυτός γαρήρηκεν ως περί αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και πάλιν όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής, και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος μεγάλης και τα εξής. Δηλαδή ο Χριστός, ο αληθινός Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, δεν έρχεται από τη γη. Και αν έλθει κάποιος από την έρημο, στην έρημο φαντασιοσκοπών, φαντασιόπληκτος, μη βγεις και πεις ότι εκεί είναι ο Χριστός. Εάν πουν, ναι εκεί είναι ο Χριστός, ούτε εκεί να πιστέψεις ότι είναι ο Χριστός, μη πιστέψεις. Μη βλέπεις κάτω στη γη. Ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό, όχι μόνος όπως ήλθε στην πρώτη του παρουσία, αλλά με μυριάδες αγγέλους δορυφορούμενος, ούτε κρυφά όπως ο ιετός, η βροχή επάνω εις τον πόκον, εις το μαλλί αυτό του Γεδεών, το δοκιμαστήριον προφητικό ήταν προτύπωσης δια των Χριστών που το είχε ζητήσει, που ήταν, ξέρετε, πέφτει στην Ρωσία, δεν υπάρχει θόρυβος. Αλλος αστραπή φανερός εκλάμπων, αλλά όπως η αστραπή από τη μια άκρη στην άλλη λάμπει, έτσι έρχεται και γίνεται φανερός σε όλους. Γιατί αυτός είπε, όπως η αστραπή βγαίνει από την Ανατολή και φαίνεται στη Δύση, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και πάλι θα τον δουν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επί των εφελών του ουρανού με πολύ δύναμη αγγέλων και με δόξα πολύ, και θα αποστείλει τους αγγέλους του με μεγάλη σάλπιγγα και τα εξής. Η παράγραφος αυτή ολόκληρη, σας τη διάβασα ολόκληρη, η δεκάτη, αναφέρεται από που έρχεται τώρα ο Χριστός και από που έρχεται ο Αντίχριστος. Ξέρετε ότι ο Αντίχριστος έρχεται από τη γη, ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό. Εάν λοιπόν ο Αντίχριστος κηρύξει τον εαυτό του Θεό και Μεσσία, γιατί αυτό θα κάνει, μη πιστέψεις, γιατί δεν θα είναι Μεσσίας, επειδή το σημείο προελεύσεως δεν είναι το προβλεπόμενο. Το καταλάβατε παρακαλώ το κριτήριο? Το σημείο προελεύσεως δεν είναι το προβλεπόμενο. Δηλαδή έρχεται από τη γη, αλλά ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό. Αυτά που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος τα είπε ο Χριστός όλα. Θα σας πούν ότι ο Χριστός, λέγει ο Μεσσίας, είναι στην έρημο. Μην βγείτε να τον δείτε, να τον προϋπαντήσετε. Είναι, λέει, σε εκείνο το σπίτι, σε εκείνη την πόλη. Μην πάτε. Μην πάτε, μην πιστέψετε. Στην Αποκάλυψη τα θηρία, τα τρία θηρία, το κόκκινο θηρίο δράκων, ο δεύτερος δράκων και ο ψευδοπροφήτης, από πού είναι? Ο μεν δράκων, ο διάβολος, λέει, είναι από τον αέρα και δείχνει ότι ο διάβολος είναι πνεύμα και είναι
όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο το, η δυνάμεις λέει της πονηρίας, της επουρανίης, είναι αυτός ο γύρο χώρος. Προσέξτε, αυτός ο γύρο χώρος είναι η κατοικία του σατανά. Ο διάβολος έχει πέσει από τον ουρανό. Δεν είναι στον ουρανό ο διάβολος. Λέει, οι δυνάμεις της πονηρίας εν της επουρανίης, αυτή λέγει είναι η πάλη μας και όχι προσάρκα και αίμα. Δηλαδή, οι δαίμονες που ζουν στον περιβάλλοντα χώρον. Αλλά το άλλο θηρίο, το δεύτερο, βγήκε από τη θάλασσα. Είναι ο Αντίχριστος. Βγήκε, λέγει, από τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι το σύμβολο της ακαταστασίας των εθνών. Και συνεπώς από τη γη. Γιατί η θάλασσα που είναι, δεν είναι στη γη. Και το τρίτο θηρίο βγήκε, λέει, από την ξηρά. Που σημαίνει ότι και το δεύτερο και το τρίτο δεν έρχονται από τον ουρανό. Άρα ο Αντίχριστος δεν θα έρθει από τον ουρανό. Δεν θα γίνει καμία κατάβαση θεαματική. Θα γεννηθεί από έναν πατέρα και από μια μητέρα, με φυσική γέννηση, και θα γίνει αυτός που θα γίνει. Άρα, όταν θα λέγει αυτός ο άνθρωπος ότι είμαι ο Μεσσίας, μη πιστέψεις. Ο Χριστός πώς θα έρθει? Θα έρθει από τον ουρανό. Και αυτό είναι ένα λεπτό και βασικό κριτήριο. Εάν δούμε, αγαπητοί μου, δούμε, τι δούμε? Πρώτα θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, η αλλαγή του σύμπαντος και κατόπιν την έλευση του Χριστού. Αυτά είναι μικρά σημάδια. Αυτή είναι και η ασφάλεια ότι ο Χριστός έρχεται. Αν λοιπόν ο Αντίχριστος διακηρύξει ότι είναι Θεός, δεν έχει υπέρ αυτού τα σημάδια, τα γραφικά της προφητείας, δεν τα έχει υπέρ του εαυτού του. Άρα λοιπόν, να απομακρυνθούμε. Δεν θα προσκυνήσουμε αυτόν τον ψευτό Χριστόν, αλλά θα είναι αυτός ο Αντίχριστος. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, εις την επομένη παράγραφον, την ενδεκάτη, γιώτα αλφα. Αλλός περμέλλοντος αυτού πρώτερον εν ανθρωπίν και εκ παρθένου γεννάστε προσδοκομένου Θεού, προδιέβαλεν ο διάβολος το πράγμα κακούργος εν ειδωλολατρία, θεούς ψευδείς γενώντας και γενωμένους υπογυναικών προμυθολογήσας ή να προλαβώντος του ψεύδους ως ενόμιζαν, απιστηθεί και το αληθές. Ούτω μέλλοντος Χριστού δεύτερον έρχεστε, του αληθούς εφόδιον λαμβάνων την των ακάκων προσδοκίαν, ο αντικείμενος και μάλιστα των εκπεριτομής άχητινα άνθρωπων μάγων και της ενφαρμακίες και επαειδής απατηλής κακοτεχνίας εμπειρότατον, αρπάζοντα μένε αυτό της των Ρωμαίων βασιλείας την εξουσίαν, ψευδός δε Χριστόν εαυτόν αποκαλούντα και διαμέντης του Χριστού προσιγορίας Ιουδαίους τους των αλληλημένων προσδοκώντας απατώντα, τους εξεθνών δε τες μαγικές φαντασίες υπαγόμενων. Δηλαδή, ο διάβολος λέγει βλέποντας ότι θα ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού και ότι θα γεννηθεί από παρθένον. Από πού το ήξερε? Το άκουσε εις τον παράδεισον από τον Θεό. Και μάλιστα από ποιον? Από ποιο πρόσωπον? Από τον Θεό Λόγον, εκείνος που θα ενυνθρώπιζε. Όταν του είπε ότι από την γυναίκα θα γεννηθεί εκείνος
που θα εκ του σπέρματος αυτής που θα του συντρίψει την κεφαλή. Αυτός δεν τηρήσει αυτό πτέρναν. Δεν είπε εκ του σπέρματος του Αδάμ, αλλά εκ του σπέρματος της γυναικός. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Άρα λοιπόν εδώ ενίτεται, υπενίσεται, τι, την εκ παρθένου γέννηση. Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ότι ο διάβολος έψαχνε τις παρθένους, τας παρθένους, ποια θα είναι εκείνη που θα γεννήσει, αλλά έλαθεν, του ξέφυγε ο τοκετός της Μαρία. Προσέξατε το, του ξέφυγε, το λέει σαφώς αυτό, και αυτή η διδασκαλία είναι σύμφωνη και με την Αγία Γραφή και μάλιστα με το βιβλίο της Αποκαλύψεως που λέγει ότι ετοιμάστηκε να αρπάξει το παιδί. Κοιτάξτε, παρατηρούσε, λέει, την γυναίκα που εγκυμονούσε και κυλοπονούσε, αλλά το παιδί, λέει, γεννήθηκε, αρπάχτηκε και δεν κατάφερε τίποτα, δεν πρόλαβε. Αυτό υπενήσεται την ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, που λέγει ότι έψαχνε τις παρθένους, ποια θα είναι εκείνη που θα γεννήσει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι η γέννηση του Χριστού έγινε